δεν αποκλείουν μια ακραία περίπτωση δόνησης 5,2 έως και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ οι σεισμολόγοι που συμμετείχαν στην έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Αρκαλοχώρι, η οποία πραγματοποιήθηκε με φόντο την έντονη σεισμική δραστηριότητα αλλά και την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής. Αφήσαμε και μια ακραία, το τονίζω αυτή η περίπτωση, ακραία, που να έχουμε κάποιον λίγο μεγαλύτερο σεισμό, ο οποίος μπορεί να είναι στα 5,2-5,3 και ο οποίος δεν θα έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αλλά το τονίζω, αυτό είναι η ακραία περίπτωση και με βάση αυτή την ακραία περίπτωση πάντα εμείς θα πρέπει να σχεδιάσουμε. Το σχέδιο Εγκέλαδος που καλούνται να εφαρμόσουν οι αρχές πολιτικής προστασίας στο νησί συνοδεύεται από σαρωτικούς ελέγχους σε παλαιότερα κτίσματα άνω των 45-50 ετών, τα οποία εκ των πραγμάτων είναι ευπαθή σε κάθε είδους έντονα φαινόμενα. Ίδιο στη ζώνη Αρκαλοχωρίου Καστελείου η καταπώνηση των δομών λειτουργεί σορευτικά εξαιτίας των σεισμικών δονήσεων. Ένα κτίριο δέχεται πολλές τέτοιες δονήσεις, εκατοντάδες σίγουρα. Αυτό το κτίριο καταπονείται ο δομικός του ιστός. Ο δομικός του ιστός επηρεάζεται πάρα πολύ γιατί έχει μνήμη όταν έχουμε πολλούς και μικρούς σεισμούς. Δηλαδή, μπορεί να κάνει φορά ισοδύναμο που τον έχει ένα μεγαλύτερο. Για το λόγο αυτό, προβλέπονται έλεγχοι στατικότητα στα κτίρια της περιοχής από κλιμάκια μηχανικών. Όσο όμως και ενημέρωση των πολιτών για τους χώρους καταφυγής και συγκεντρώσεως, ώστε να αποφεύγουν ζώνες υψηλού κινδύνου, όπως είναι γειτονιές με πολύ παλιά και καταπονημένα κτίσματα. Προκειμένου να καταστήσουμε την Κρήτη αλόβητη, όχι μόνο για σεισμούς, αλλά και τα υπόλοιπα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης διαβεβαίωσε για τη στενή συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όσους έχουν διαπιστώσει προβλήματα στα σπίτια τους, τα οποία θα ελεγχθούν και από δευτεροβάθμια επιτροπή προκειμένου να υπάρξει η τελική αποτύπωση του προβλήματος. Ό,τι χρειαστεί από την πλευρά τη δική μας και εμείς και από πλευρά των Δήμων θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν κάποια προβλήματα στα κτίρια. Θα περάσει και η δευτεροβάθμια επιτροπή για να δούμε πού θα καταλήξουν και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσουμε αυτό που χρειάζεται από την κεντρική εξουσία. Το σύνολό του τα μη κατοικήσιμα προς το παρόν, γιατί έχει μεγάλη σημασία το προς το παρόν, τονίσουμε 71. Σύμφωνα με τον Άκη Τσελέντη, η κατανομή των δονήσεων που έχουν καταγραφεί δείχνει ότι προέρχονται από τα ρήγματα Θραψανού και Καστελείου, τα οποία στο βάθος τους ενώνονται κάτω από την περιοχή που κινείται στο χώρο των Ρίχτερ τους τελευταίους μήνες. Κάτω που ενώνονται έχουμε πολλά πλήθρα που σπάνε και πολλές μικρορυγματώσεις. Και προκαλεί αυτή εδώ πέρα την ακολουθία τη σεισμική, την οποία δεν καταλαβαίνει γιατί είναι από κάτω σας. Παράλληλα έχουν ενεργοποιηθεί και κάποιες άλλες ζώνες αυτές. Μικρές. Το καλό σε αυτήν την ιστορία είναι ότι δεν έχουμε ενεργοποιήσει όλες τις διατομής των ρηγμάτων αυτών, αλλά έχουμε κομμάτια διανομένα στο βάθος. Στη λεκάνη της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου καταγράφονται ακόμη τα ρήγματα του Γερακείου και του Γιούχτα, ενώ η πόλη του Ηρακλείου, όπως επεσήμανε ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισυσμικών Κατασκευών, μπορεί να επηρεαστεί από σεισμούς ενδιάμεσου εστιακού βάθους, με την επισήμανση ότι έμφαση πρέπει να δοθεί στη λήψη μέτρων για τα κτίσματα στην παλιά πόλη. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία σεισμών, που είναι ό,τι χειρότερο για το Ηράκλειο πρώτα απ' όλα και μετά για το υπόλοιπο. Λειτουργεί οι λεγόμενοι σεισμοί διαμέσου βάθου. Η παλιά πόλη του Ηρακλείου θέλει μεγάλη προσοχή.